στους δυο σας. Κύριε Καλαφάτη, μήπως έχει δίκιο η αντιπολίτευση που φωνάζει και λέει ότι δεν την ακούσατε από την πρώτη στιγμή για πιο γενναία παρέμβαση στην αγορά και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με την απειλή της εκτείναξης της ανεργίας και με την απειλή μεγάλης ύφεσης και με τα έσοδα τα οποία φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά. Μήπως λοιπόν έχουν δίκιο όπως σας φωνάζουν? Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κουτροκόη, δείχνουν ότι οι κινήσεις στο τομέα της αντιμετώπισης της επιδημίας σε οικονομικό επίπεδο ήταν ιδέουσα, λελογισμένη και παράλληλα με δυναμικό χαρακτήρα. Το γεγονός από την πρώτη στιγμή στάθηκε η κυβέρνηση κοντά στις επιχειρήσεις αλλά και στους εργαζόμενους, ότι προστάτευσε κυρίως το δικαίωμα των εργαζομένων, ότι αποτράπηκαν οι απολύσεις. Το ότι πήρε γενναίες αποφάσεις για να μισθοδοτήσει ουσιαστικά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης των εργαζομένων και στάθηκε πάρα πολύ κοντά σε επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης προηγουμένως στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης είχε εκτιναχθεί, έδειχνε ότι ο άνεμος αισιοδοξίας και ουσιαστικής οικονομικής ανάκαμψης έχει βάσει. Εντάξει, ο δείχτης είναι ένα στοιχείο όχι ασήμαντο, όμως εξίσου ίσως περισσότερο σημαντικό είναι αυτό που θα καταγραφεί στην τσέπη των πολιτών, των εργαζομένων, σωστό, που ξεκινούν με μείον 20% στις αποδοχές τους. Οι υποχρεώσεις τους αντιστοίχως δεν έχουν μείωση. Ναι, θα πρέπει όλοι να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ ειδικές καταστάσεις, σε πολύ ειδικές συνθήκες. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κρίση είναι παγκόσμιας εμβέλειας, παγκόσμιου βεληνικούς και ότι όλοι παραδέχονται και συνομολογούν ότι η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια κρίση είχε και στον οικονομικό τομέα και έχει στον οικονομικό τομέα την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Να μην μιλήσω με νούμερα, τα έχετε αναφέρει κι εσείς, ακόμα και σε σχέση με την ύφεση, η οποία είναι 0,9, είναι υπό τετραπλάσια από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δείχνουν αυτά τα στοιχεία ότι γίνεται όχι απλά μια φιλότιμη, αλλά μια αποτελεσματική προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης αντιμετώπισης αυτής της κρίσης σε οικονομικό επίπεδο, χωρίς να υποβαθμίσω, κύριε Παυλόπουλε, φυσικά την αγωνία την οποία νιώθουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και χωρίς να υποβαθμίσω, αν θέλετε, και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Είχατε προηγουμένως μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, του ΕΟΤ, ακριβώς, ο οποίος και εκείνος συνομολόγησε ότι στο κομμάτι του τουριστικό, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε εκτός των υπολείπων, υπάρχουν και ζητήματα πρωτόγνωρα και θα γίνουν, αν θέλετε, και βελτιωτικές κινήσεις, όπως και γίνονται και βελτιωτικές κινήσεις συν το χρόνο. Άρα, η κατακλείδα είναι ότι σε αυτή τη φάση νιώθουμε ότι η κυβέρνηση εδραιώνει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στην, όχι μονάχα στην οικονομική κοινότητα, αλλά στην ευρύτερη κοινωνία, και είμαστε εδώ πέρα για να βελτιώσουμε ό,τι χρειαστεί περαιτέρω στη μεγάλη ανηφόρα που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Κύριε Κατσούγαλε, τι λέτε? Μήπως καταστροφολογείτε από την άλλη πλευρά? Μήπως δηλαδή προσπαθείτε να κερδοσκοπήσετε πολιτικά πάνω στα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας κρίσης? Ακριβώς αντίθετη ήταν η συμπεριφορά μας και είναι, γιατί εμείς είμαστε μια πατριωτική δύναμη ευθύνης και στα εθνικά θέματα και στα ζητήματα του ιού. Βάλαμε πλάτη εκεί που έπρεπε και προφανώς ασκούμε κριτική εκεί που πρέπει. Αλλά μη ρωτάτε μας στις δημοσκοπήσεις, παρά το ότι όπως σε κάθε κρίση υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, όταν ρωτώνται οι ερωτώμενοι για τα οικονομικά μέτρα, υπάρχουν σαφείς μεγάλες πλειοψηφίες που θεωρούν τα μέτρα ανεπαρκή. Και κακά τα ψέματα, στο πεντάμινο, για παράδειγμα, επειδή είχαμε 260... Επειδή τις επικαλείστε όμως οι ίδιες πλειοψηφίες, δεν επιλέγουν τη δική σας αντιπρόταση. Λέω ότι επειδή επικαλεστήκατε τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι καλές για το ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι επισημαίνεται ενδειχθημερών. Μην αλλάζετε το θέμα. Εγώ όχι, δεν το αλλάζω. Επειδή τις επικαλεστήκατε, γι' αυτό το λέω. Κύριε Παυλόπουλε, ελάτε. Μια συζήτηση δεν γίνεται όταν διακόπτε ένα σχόλιο. Ειδικά όταν είμαστε στη μέση της φράσης του συνομιλητή. Ναι. Ξεκίνησα ακριβώς λέγοντας αυτό. Ναι. Ότι όπως γίνεται σε κάθε περίοδο κρίσεων, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, υπάρχει μια συσπήρωση του εκλογικού σώματος γύρω από την κυβέρνηση. Αυτό εξηγεί λοιπόν την αποδοχή της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις. Πήγα λοιπόν στο επόμενο βήμα και είπα ότι μολονότι ισχύει αυτό που είπατε, και δεν νομίζω χρειαζόταν να διακόψετε γιατί το είπα ο ίδιος εγώ στην αρχή, βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά υπάρχει μια σαφής αποδοκιμασία που προκύπτει από τα νούμερα στο πεντάμινο
είχαμε 260.000 λιγότερες θέσεις εργασίας. Δημιουργία λιγότερων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα θετικών αρνητικών ροών. Η κυβέρνηση μια και πανηγυρίζει ότι τάχα μειώθηκε η ανεργία. Που είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά που έχει απέναντι και σε άλλα θέματα. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχει αποδεχθεί ότι θα έχουμε ένα μεγάλο τσουνάμι ανεργίας. Ας πούμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ζαβό, να χρησιμοποιεί ορολογία Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να μιλάει για επιχειρήσεις ζόμπι. Αυτές λένε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Εμείς αντιθέτως, όχι απλώς διατυπώσαμε κριτική, αλλά και προτάσεις. Με πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, πολύ πιο κοστολογημένο και αναλυτικό από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, που στα λόγια είναι 24 δισεκατομμύρια, σε αυτά που στέλνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 17 και στην πράξη είναι 8 τα πραγματικά χρήματα στην οικονομία. Ναι, σας λέει βέβαια η κυβέρνηση ότι επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα πάει η ύφεση και πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι μήνες, ότι θα έπρεπε να μείνει ένα μαξιλάρι στην άκρη για, σε έκτακτη περίπτωση, το οποίο θα χρειαζόταν. Το οποίο εσείς στο πρόγραμμά σας λέτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί. Ότι έπρεπε ήδη να έχει αξιοποιηθεί. Το 2020 δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, από την επόμενη χρονιά θα κινητοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός χρημάτων. Δεν είναι λογικό να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτά που έχουμε και αποφύλλονται στο μαξιλάρι. Αυτή είναι η βασική διαφωνία σας όλο αυτό το διάστημα, βέβαια. Αυτή είναι η βασική διαφωνία. Είναι η βασική διαφωνία. Και δεν λέω ότι το επιχείρημα αυτό δεν έχει καμία βάση. Πράγματι, πρέπει να αφήσει κανείς πολεμοφόδια και για μετά. Αλλά ούτως ή άλλως η δική μας πρόταση για 13,4 δισεκατομμύρια κάνει λόγο. Σαν να λέω ότι στα λόγια, όχι στην πράξη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για 24. Το κρίσιμο όμως είναι ότι από την επόμενη χρονιά θα έχουμε διαθέσιμα τα ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα τώρα πρέπει να ξοδέψουμε. Άρα, ό,τι μπορούμε τώρα για το καλό της οικονομίας. Ναι, κύριε, γιατί αν κλείσουν επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο, δεν θα ξανανοίξουν τον Οκτώβριο. Ναι, κύριε Καλαφάτη. Είναι το βασικό πράγμα στο μυαλό μας. Και πώς σχολιάζεται αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος επιχειρήσεις που θα κλείσουν τώρα να μην ξανανοίξουν. Να μην καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να ξανασηκώσουν τα ρολά. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα και θα ληφθούν και ακόμα περισσότερα για να μπορέσουν να μείνουν, να το πω έτσι, ζωντανές, να κρατήσουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις ή δυνατόν, το ιδανικό σύνθημα ήταν όλες οι επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μεσαίες ή μεγάλου μεγέθους. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην αφήσουμε τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο να πεθάνει, γιατί δύσκολα μια επιχείρηση όταν κλείσει ανασταίνεται. 2-3 σχόλια σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος συνάδελφος. Πρώτον, το αναφορικά με την εμπιστοσύνη που έχει κάποιος για τις επόμενες μέρες σε πιο πολιτικό σχηματισμό, σε πιο πολιτικό αρχηγό, νομίζω ότι είναι καταλυτικά τα συμπεράσματα που βγάζουμε στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης μακράν είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύονται οι πολίτες και οι συμπολίτες μας. Πάντως, κατά παράδοση, κύριε Καλαφάτη, όλα τα κόμματα επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις όταν βολεύουν. Θέλω να πω, το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, όπως βλέπετε, δεν τις επικαλέστηκα. Εντάξει, το επικαλεστήκατε. Μόλις τώρα ως απάντηση θα μου πείτε στον κύριο Κατρούγκαλο. Για να απαντήσω στον κύριο Κατρούγκαλο, επισημαίνω. Δεν τις πήρα από μόνος μου. Δεν πανηγύρισα, ούτε θριαμβολόγησα. Όμως φαίνονται από τα στοιχεία ότι αυτοί οι οποίοι έχουν, αυτός ο οποίος συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη για την επόμενη μέρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Το γεγονός βεβαίως ότι και στην πραγματικότητα παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης η ελληνική οικονομία φαίνεται από το γεγονός των ομολόγων, του δανεισμού που εξασφαλίζουμε. 7,5 δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο, οι δύο περιπτώσεις που τα καταφέραμε έγιναν μέσα σε περίπτωση πανδημίας. Και μάλιστα οι διεθνείς επενδυτές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικά, είναι υψηλού επίπεδου. Άρα δείχνουμε ότι η διεθνής κοινότητα σε επενδυτικό επίπεδο δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Και τρίτο και τελευταίο, το προσπέρασε ο κύριος Κατρούγκαλος. Σε σχέση, είπε για την Εργάνη, ουσιαστικά ομολόγησε. Πάντως, κύριε Καλαφάκη, ο κύριος Κατρούγκαλος δεν μίλησε για το διεθνές προφίλ της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Κατρούγκαλος σας είπε ότι τα μέτρα με τα οποία παρεμβαίνετε στην αγορά εργασίας, στην κατανάλωση, στην οικονομική επιφάνεια του μέσου νοικοκυριού είναι ανεπαρκή. Αυτό είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε στους επόμενους δύσκολους ανηφορικούς, όπως προσημείωσα στην ανηφορική πορεία μας στους επόμενους μήνες, θα πρέπει να πατάμε σταθερά στα πόδια μας
και σε επίπεδο διεθνές, αν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις, και δεν είναι μονάχα το προφίλ, κύριε Παυλόπουλε, είναι η ουσία της οικονομίας που μας δίνει τη σταθερότητα και την πεποίθηση να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας τους επόμενους δύσκολους μήνες που έρχονται και σίγουρα πάντως μέχρι το 2021. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος συνάδελφος, υπάρχει το πακέτο το Recovery Fund, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν τα 22 δισεκατομμύρια που προσδοκούμε ότι θα ληφθούν ως απόφαση για επιχορηγήσεις και αυτό, αν θέλετε, πάλι χωρίς τρεμβολογία, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω και συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγάλο φιλόδοξο σχέδιο, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην κινητικότητα και στην δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Μία φράση, κύριε Κατσούγαλε, για να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χρειαζόμαστε πράγματι ενεργητική συμμετοχή στην εξωτερική πολιτική, για να πάρω το νήμα από το τελευταίο που είπε ο συνάδελφος. Κακά τα ψέματα, η Ιταλία και η Ισπανία μπήκαν μπροστά για τον Ευρωπαϊκό Νότο και εμείς ήμασταν από πίσω. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε και εμείς μπροστά, όχι μόνο για τα θέματα οικονομίας, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εκεί βεβαίως η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας είναι μια, νομίζω, εφιαλτική ημέρα και από τη Μαβίλη κατεβαίνει το καραβάνι της